Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα φίλοι gamers. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Games, το οποίο σήμερα θα είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει τα τελευταία 5-5,5 χρόνια που είμαστε στον αέρα εδώ πέρα στην συχνότητα του MAD. Μιλάμε για επαιτειακή εκπομπή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από τη Sony στη Νέα Υόρκη το PlayStation 4. Είχαμε άνθρωπο συνεργάτη τη εκπομπή, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στην παρουσίαση και έχουμε όλα τα στοιχεία που θα δείτε σήμερα. Τα πάντα για το PlayStation 4. Δεν υπάρχει ακόμα τιμή, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα πώς θα είναι η κονσόλα, έτσι. Αλλά μάθαμε ότι θα κυκλοφορήσει το τέλος της χρονιάς. Να σας πω, μην λέω πολλά πράγματα. Τώρα θα τα δείτε όλα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Είναι αφιερωμένη ουσιαστικά η εκπομπή σήμερα στο PlayStation 4. Και ταυτόχρονα, εγώ την ίδια μέρα, μια μέρα πριν γίνει η ανακοίνωση στη Νέα Υόρκη για το PlayStation 4, είχα ταξιδέψει στο Λονδίνο για την ανακοίνωση ενός άλλου ενδιαφέροντος προϊόντος. Αυτή τη φορά στον χώρο των κινητών, HTC One smartphone, το οποίο το είδα και από κοντά, και έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ για το One της HTC, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο τέλος αυτού του μήνα. Οπότε γενικά σήμερα έχετε πολλά πράγματα να δείτε. Έχουμε και ένα gadget το οποίο έχει και αυτό το ξεχωριστό το ενδιαφέρον, καθώς είναι λιγάκι έτσι, ανθεκτικό. Θα δείτε αργότερα γιατί το λέμε αυτό. Και γενικότερα έχουμε πολλά πράγματα να ασχοληθούμε σήμερα. Αλλά φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα έχουμε το PlayStation 4, την καινούρια κονσόλα της Sony που θα κυκλοφορήσει στην περίοδο των γιορτών, χωρίς να ξέρουμε τιμή και περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα δούμε όλα αμέσως τώρα, αφού πρώτα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα δύο βασικά παιχνίδια που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα και σιγά σιγά θα γίνονται περισσότερα, καθώς ο Μάρτιος είναι γεμάτος με καινούργιες κυκλοφορίες. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια και επιστρέφουμε με ειδήσεις για το PlayStation 4, reviews, gadget και ένα σωρό πράγματα. So again, Lara using the barrels as part of the environment. Belmont. Η νέα αποκλειστικότητα στη συλλογή της Sony διαχειρός Sucker Punch είναι το Infamous Second Son. Μέσα από ένα σύντομο τρέιλερ που βλέπετε και εσείς αυτή τη στιγμή, η εταιρεία που μας έχει δώσει τη σειρά Sly Cooler αλλά και τα προηγούμενα δύο Infamous μας έδωσε την ευκαιρία να γευτούμε λίγο από το αποκλειστικό για το PS4 επερχόμενο τίτλο της. Το όνομα του πρωταγωνιστή είναι Delsin Rowe, ενώ οι φήμες οργιάζουν πως η γυναίκα που λέει I want him alive είναι η Μόγια που επικοινωνούσε με τον Cole στο πρώτο Infamous και ήταν μυστική πράκτορας του FBI. Η ιστορία τοποθετείται 7 χρόνια μετά τα γεγονότα του Infamous 2. Let's finish this. Die. Η Team Ninja φαίνεται να αφουγκράστηκε τα παράπονα των οπαδών της σειράς και μετά το ελλειπές αποτέλεσμα του πρώτου Ninja Gaiden 3, αποφάσισε να κυκλοφορήσει για το Wii U μια Sigma έκδοση με υπότιτλο Razor's Edge για να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Yeah. Στο νέο παιχνίδι, ο βαθμός δυσκολίας έχει αυξηθεί επικίνδυνα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αποτελεί πρόκληση ακόμη και για τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς. Τα Quick Time Events έχουν μειωθεί στο μέγιστο βαθμό. Τα γαλόνια αιματοχυσίας και τα πετσοκόμματα των εχθρών επιστρέφουν και είναι πιο βάναυσα από ποτέ, καταργώντας αυτόματα οποιοδήποτε casual στοιχείο χαρακτήριζε την περσινή κυκλοφορία. Διάσπαρτα στις πίστες είναι και κάποια αντικείμενα που εκτός από κάρμα πόντους προσφέρουν στον παίχτη επιπλέον όπλα, καθώς και πρόσβαση σε ειδικές προκλήσεις με αρκετές εκπλήξεις. Εκτός των έξτρα όπλων, το Razor's Edge προσφέρει στον παίχτη περισσότερα μαγικά ninpo, αλλά και ειδικό πίνακα skills που με τη βοήθεια των κάρμα πόντων δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης επιπλέον κινήσεων, στολών καθώς και εξέλιξης του οπλοστασίου. Στο Razor's Edge επιστρέφει η Ayane, η οποία μπορεί να ελεγχθεί στο κεντρικό story mode μέσα από κεφάλαια που είναι ειδικά αφιερωμένα για εκείνη. Ωστόσο, μέσω του challenge mode, οι παίχτες μπορούν να παίξουν ως Μομίχη, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη του τίτλου είναι η παρουσία της Kasumi. Το online mode είναι εμπλουτισμένο με την παρουσία των ηρωίδων, οι οποίες μπορούν να επιλεχθούν στα challenges τόσο σε solo όσο και σε συνεργατικό επίπεδο. Το βασικό PvP του online mode παραμένει αναλύωτο, με εξαίρεση την παρουσία των έξτρα όπλων. Όσον αφορά στο gameplay, ο τίτλος προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να παίξουν τόσο στην οθόνη της τηλεόρασης όσο και στο gamepad καθεαυτό, χωρίς καν να είναι ανοιχτή η τηλεόραση. Το Razor's Edge είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό port, είναι όλα όσα έπρεπε να είναι το Ninja Gaiden 3. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, την προηγούμενη εβδομάδα για ένα 24ωρο βρέθηκα στο Λονδίνο, καλεσμένος από την HTC για να δω από κοντά την ανακοίνωση του HTC One, του νέου high-end smartphone της εταιρείας. Ένα τηλέφωνο το οποίο θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του μήνα και ουσιαστικά είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας στον χώρο των Android smartphones. Μια συσκευή που είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, έτσι, όλο γύρω-γύρω από αλουμίνιο, με οθόνη 4,7 inches ανάλυσης Full HD, πολύ γρήγορα επεξεργαστή, πολύ μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, φοβερή οθόνη, καινούριας τεχνολογίας κάμερα που βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες στο σκοτάδι και γενικά πάρα πολλά ωραία καλούδια. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε τη συνέντευξη τύπου και να πιάσουμε από κοντά την συσκευή. Όλα αυτά και την άποψή μας για την συσκευή θα τα δείτε αμέσως τώρα στο ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε από την επίσκεψή μας στο Λονδίνο για την παρουσίαση του HTC One. Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου βρεθήκαμε στο Λονδίνο για να δούμε από κοντά την παρουσίαση του HTC One. Την εκδήλωση προλόγησε ο CEO της HTC, Peter Chu. Η παρουσίαση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στην ποιότητα κατασκευής της συσκευής και την εμπειρία χρήσης που προσφέρει. Όσον αφορά στην ποιότητα κατασκευής, η HTC έκανε φοβερή δουλειά. Το ελάχιστο πάγος είναι 4 χιλιοστά με το HTC One να ακολουθεί unibody κατασκευή, χωρίς αφαιρούμενα μέρη και να είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από αλουμίνιο σε μάτα αποχρώσεις του λευκού, του μαύρου και του ασημί. Όσον αφορά στην εμπειρία χρήσης, το HTC One προσφέρει κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Το HTC Sense, που χρόνια τώρα χαρακτηρίζει τις Android συσκευές της εταιρείας, έχει ανανεωθεί ριζικά. Το νέο κύριο χαρακτηριστικό του Sense είναι το HTC Blink Feed, ένα live stream πληροφοριών που εμφανίζεται απευθείας στην αρχική οθόνη και η οποία πραγματικά ζωντανεύει. Η ριζοσπαστική αυτή εμφάνιση πάντως ίσως παραξενέψει κάποιους που έχουν συνηθίσει να έχουν στην αρχική οθόνη τους τα εικονίδια των εφαρμογών. Το HTC One προσφέρει τόσο τοπικό όσο και παγκόσμιο περιεχόμενο από πάνω από 1.400 πηγές ενημέρωσης με πάνω από 10.000 άρθρα την ημέρα. Επόμενο βασικό χαρακτηριστικό του HTC One είναι η ποιότητα ήχου με τη συσκευή να υποστηρίζει την τεχνολογία Beats, αλλά να πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα με το σύνολο των βελτιώσεων να χαρακτηρίζονται σαν HTC Boom Sound. Το HTC One ενσωματώνει ένα ζευγάρι στερεοφωνικών ηχείων με ειδικό ενισχυτή, τα οποία είναι τοποθετημένα στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής, ώστε να μεταφέρουν τον ήχο σωστά στον κάτοχό του όταν αυτός το κρατάει σε landscape mode για να δει για παράδειγμα μία ταινία. Πέρα από τα ίδια τα ηχεία, η HTC έχει φροντίσει να βελτιώσει την ποιότητα καταγραφής ήχου, χρησιμοποιώντας προηγμένα διπλά μικρόφωνα και επεξεργασία ήχου. Αξίζει να κάνουμε μία αναφορά και στις τεχνολογίες που απαρτίζουν το HTC Sense TV, το οποίο επιτρέπει στο HTC One από τη μία να γίνει τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση και από την άλλη να μετατραπεί σε κέντρο ενημέρωσης για το τι παίζει στην τηλεόραση, ώστε ο κάτοχος της συσκευής να βρει εύκολα την αγαπημένη του εκπομπή. Και πάμε στο περισσότερο ενδιαφέρον κομμάτι του HTC One, την Ultra Pixel κάμερά του. Η Ultra Pixel κάμερα του HTC One ακολουθεί εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και αντί για πολλά megapixel ακολουθεί διαφορετικό δρόμο ποντάροντας στο μέγεθος του αισθητήρα αλλά και στο μέγεθος των ίδιων των pixel. Έτσι, ο κάτοχος της συσκευής έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα φωτογραφιών με λιγότερο θόρυβο και καλύτερη δυναμική απόδοση, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο χρήστης μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα αφού υποστηρίζεται βίντεο με HDR, η μέγιστη ανάλυση βιντεοσκόπησης είναι Full HD και η κάμερα συνοδεύεται από οπτικό σταθεροποιητή. Εικόνας. Η HTC συνοδεύει την κάμερα του One με τον κατάλληλο σύντροφο, την Zoe. Πρόκειται για ένα σύνολο λειτουργιών που αφορούν στη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση και σκοπό έχουν να διευκολύνουν το χρήστη. Η λειτουργία HTC Zoe δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραβούν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται βίντεο ανάλυσης Full HD. Όταν πάμε να δούμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε στην gallery, αυτές ζωντανεύουν μέσα από το βίντεο που έχει καταγραφεί. Η λειτουργία Zoe προσφέρει τη δυνατότητα για αυτόματο μοντάζ εικόνων και βίντεο με βάση συγκεκριμένες που επιλέγει ο χρήστης με το αποτέλεσμα να είναι άκρως εντυπωσιακό. Οι δημιουργίες μπορούν να μιξαριστούν ξανά ή να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικά μοτίβα και είναι πολύ εύκολο να τα μοιραστεί ο χρήστης στα διάφορα social media. Όλα τα παραπάνω λοιπόν συνθέτουν ένα εντυπωσιακό smartphone που προσφέρει πολλά. Το HTC One είναι μια κορυφαία συσκευή από όλες τις πλευρές. Το περιμένουμε προς το τέλος του Μάρτη και στην ελληνική αγορά για να το παρουσιάσουμε και από κοντά. becomes aware of the enemy presence, she'll take cover behind. Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο Tomb Raider της Crystal Dynamics, ο τίτλος που ξαναρχίζει τη σειρά και τη φέρνει σε νέα μονοπάτια. Η νέα Λάρα είναι μικρότερη σε ηλικία, πιο ανυπεράσπιστη και με λιγότερα μέσα στη διάθεσή της, ενώ βρίσκει και νέες προκλήσεις μπροστά της. Η μηχανή γραφικών είναι η ίδια με αυτή των Underworld και Guardian of Light, αλλά οι λεπτομέρειες και η φροντίδα την κάνουν αγνώριστη. Το περιβάλλον καταστρέφεται με πολύ ρεαλιστικό τρόπο, ενώ η κίνηση της Λάρα και όλων των μοντέλων ήταν ομαλότατη. Ο παίκτης κινείται ελεύθερα, σκαρφαλώνει και χρησιμοποιεί ό,τι του παρέχει μητεραφή ή ο άνθρωπος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον προς όφελός του, σπρώχνοντας εχθρούς στον κρεμό ή ρίχνοντας πάνω τους αντικείμενα. Οι δυνατότητες φαίνεται να είναι πραγματικά πολλές. Η Evolution Studios, που στο παρελθόν μας έχει δώσει τα παιχνίδια της σειράς MotorStorm, ανέβηκε και αυτή στη σκηνή της παρουσίασης του PS4 για να μας δείξει το Drive Club. Πρόκειται για ένα team-based racing game, στο οποίο χρησιμοποιείται προοπτική πρώτου προσώπου, ώστε ο παίκτης να βιώσει καλύτερα από κάθε άλλη φορά την αίσθηση του οδηγού. Δεν πρόκειται για απλή κάμερα dashboard, αλλά για δυνατότητα να ελέγξετε τον οδηγό και εκτός αυτοκινήτου, ώστε να απολαύσετε τον εσωτερικό και εξωτερικό σχεδιασμό του και την ίδια την οδήγηση με όσο πιο φυσικό τρόπο γίνεται. Τα τελευταία 2 χρόνια γνωρίζουν πολύ μεγάλη εξέλιξη τα παιχνίδια τα free to play, δηλαδή αυτά που είναι εντελώς δωρεάν, που δεν χρειάζεται να δώσεις ούτε ευρώ, ούτε δολάριο, ούτε cent, ούτε τίποτα για να παίξεις. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το League of Legends, το οποίο πολλοί Έλληνες είναι φανατικοί και παίζουν ασταμάτα στο ίντερνετ. Το παιχνίδι μπορεί να το παίζεις από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να βάλεις λεφτά. Απλά, όπως όλα τα free to play, σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις καλύτερος, να πάρεις καλύτερο χαρακτήρα και πιο γρήγορα, βάζοντας κάποια λεφτά. Η ίδια λογική βρίσκεται και πίσω από το PlanetSide 2, ένα τεράστιον διαστάσεων online MMO shooter. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα online shooter με στοιχεία RPG, φοβερά γραφικά, είναι διαθέσιμο σε έκδοση και υπολογιστές, είναι εντελώς δωρεάν, έχει πάρα πολλά κοινοτόμα στοιχεία, αλλά αυτό που είναι βασικό και γενικότερα σε όλα αυτά τα free-to-play παιχνίδια είναι να σε βάλει μέσα στο παιχνίδι και να παίζεις εσύ ασταμάτητα, χωρίς να χρειάζεται να βάλεις από την επόμενη στιγμή λεφτά, γιατί σταματάει να είναι free to play, έτσι, γιατί μπορεί να το κατεβάζεις και να είναι δωρεάν να ξεκινήσεις να παίζεις, αλλά άμα στα 5 πρώτα λεπτά σε έχουν καθαρίσει όλοι γιατί έχουν πάρει τις οπλάρες και εσύ πρέπει να πάρεις τα αντίστοιχα όπλα, να τα αγοράσεις με κανονικά λεφτά για να παίξεις, δεν είναι free. Τέλος πάντων, το PlanetSide 2 είναι free to play, αξίζει να το δείτε. Εμείς ετοιμάσαμε ένα review, το έχουμε παίξει, μας αρέσει πάρα πολύ. Ασχοληθείτε κι εσείς και πάμε αμέσως τώρα να δούμε το review του PlanetSide 2 που κυκλοφορεί αποκλειστικά για PC και είναι εντελώς δωρεάν. Τα MMORPGs είναι ένα σχετικά σπάνιο είδος παιχνιδιών. Το PlanetSide 2 είναι το πρώτο πραγματικό παιχνίδι της κατηγορίας που δίνει το παράδειγμα και θέτει τη βάση για το πώς πρέπει να είναι ένα παιχνίδι του είδους. Ο παίχτης ξεκινάει με την οθόνη δημιουργίας του χαρακτήρα που θυμίζει το κλασικό στυλ των MMO, όμως με λιγότερες επιλογές από άλλα παιχνίδια του είδους. Ύστερα από μια σύντομη και πρόχειρη εισαγωγή, το PlanetSide 2 ξεκινά με το πιο απότομο τρόπο, αφού κυριολεκτικά πετάει τον παίχτη στο πεδίο της μάχης, δίχως πολλές εξηγήσεις ή χρόνο για εξάσκηση. Είναι απολύτως φυσιολογικό να αισθανθεί κανείς χαμένος στις πρώτες ώρες, καθώς μέσα σε αυτούς τους αχανείς χάρτες των 2.000 ατόμων επικρατεί ένα οργανωμένο χάος, το οποίο αρχίζει και γίνεται κατανοητό ύστερα από αρκετές ώρες παιχνιδιού. Όπως και σε κάθε MMO, έτσι και εδώ απαιτείται κάποια εξερεύνηση από τη μεριά του παίχτη, αλλά και αρκετός πειραματισμός. Κάθε σερβερ διαθέτει 3 τεράστιες υπήρους και έχει όριο τα 6.000 άτομα. Οι παίχτες είναι ελεύθεροι να μεταφέρονται σε όποια ήπειρο θέλουν μέσα από την κεντρική βάση της πλευράς τους, ενώ το ποσοστό κυριαρχίας της κάθε παράταξης είναι εύκολο να παρατηρηθεί μέσα από το interface τόσο για τον κάθε χάρτη όσο για τον κάθε σερβερ. Σκοπός είναι να κατακτούμε τις βάσεις των 2 αντιπάλων και φυσικά να αμυνόμαστε στις δικές μας. Εκεί όμως που εντυπωσιάζει πραγματικά το PlanetSide 2 είναι στο ίδιο το interface. Ο χάρτης του είναι ένας από τους εξυπνότερους που έχουμε συναντήσει σε online παιχνίδι και με μια ματιά προσφέρει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην κάθε ήπειρο. Ως free-to-play παιχνίδι, το PlanetSide 2 στηρίζει τα έσοδά του το in-game shop, το οποίο περιλαμβάνει όπλα για κάθε κλάση, νέα turrets για τα οχήματα, νέα skins, experience points και search boosters, αλλά και μηνιαίες συνδρομές. Συνολικά είναι ένα σπάνιο παιχνίδι. Καταφέρνει ήδη τόσα πολλά όπως στις κλάσεις, στο ομαδικό gameplay, στα οχήματα, σε επίπεδο υπηρεσιών και όλα αυτά σε αυτήν την τεράστια κλίμακα που απλώς προκαλεί δέος και είναι το FPS στο οποίο αξίζει να μείνει κάποιος. στενόντα gadget θα δούμε ένα ολοκένουργιο φρέσκο smartphone από τη Sony, έτσι, είναι Xperia Z η ονομασία του, είναι το πρώτο ουσιαστικά φτιαγμένο εντελώς από τη Sony smartphone, μετά την εξαγορά της Sony Ericsson από τη Sony δεν υπάρχει καν πουθενά το λογότυπο, το παλιό, η μπιλίτσα του Sony Ericsson, Sony γράφει εδώ πάνω, και είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια από πλευράς της ιαπωνικής εταιρείας στον χώρο των smartphone, κάνει πρώτη ένα μεγάλο βήμα και ουσιαστικά ξεκινάει τον αγώνα του 2013 με τις high-end συσκευές. Μην πολυλογώ όμως, να δούμε λιγάκι design, το οποίο είναι ναι μεν εμπνευσμένο από τα προηγούμενα Xperia, από τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς Xperia, ωστόσο είναι πιο candy bar, δηλαδή είναι πιο τετραγωνοποιημένο, όλο γυάλινο, μπροστά βλέπετε μια τεράστια επιφάνεια από γυαλί, το ίδιο συμβαίνει και με το πίσω μέρος, γυάλινο όλο, πλαστικό γύρω-γύρω, και θα σας πω μετά γιατί είναι πλαστικό γύρω-γύρω, και από πλευράς θυρών έχει στο πάνω μέρος εδώ μέσα πίσω από αυτό εδώ πέρα το καπάκι, και αντίστοιχα πάρα πολλά τέτοια καπάκια υπάρχουν που βγαίνουν χρησιμοποιώντας τον νύχι, αν έχεις νύχι εδώ. Έχει την έξοδο των ακουστικών, έχει είσοδο για να βάλεις κάρτες μνήμης microSD, βάζεις κάπου εδώ πέρα στο πλάι και το σημάκι σου και από κάτω ή στο πλάι νομίζω, ναι, εδώ πέρα είναι και η θύρα USB η οποία είναι και έξοδος TV, έτσι, για να τη συνδέσεις με την τηλεόραση. Όλα αυτά λοιπόν είναι καλυμμένα πίσω από τέτοια πλαστικά καπάκια, θα δείτε μετά γιατί. Και τώρα από πλευράς οθόνης έχει μια ολοκαίνουρια οθόνη 5 ιντσών ανάλυσης Full HD 1920x1080 pixel, έτσι, με το πυκνότητα να είναι πάνω από τα 400, νομίζω 440 DPI είναι η πυκνότητα της οθόνης, στην οποία είναι εφαρμοσμένα τα εφέ της Bravia Engine 2, είναι μια σειρά από software, έτσι, ρυθμίσεις των χρωμάτων για να βλέπεις καλύτερα τις φωτογραφίες και τα βίντεο στην οθόνη. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, ο επεξεργαστής είναι τετραπύρινος καινούριας γενιάς, πάρα πολύ γρήγορος, το υποσύστημα γραφικών επίσης πάρα πολύ γρήγορο, η κάμερα έχει μερικά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Κάμερα στα 13 MP με πάρα πολλές δυνατότητες όσον αφορά σε βίντεο, βιντεοσκόπηση στα 1080p με δυνατότητα HDR βίντεο, φωτογράφηση burst mode σε διάφορα επίπεδα, ένα super auto mode το οποίο αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το περιβάλλοντα χώρο και το τι θέλουμε να φωτογραφίσουμε και ρυθμίζει αυτόματα την κάμερα σε μάκρο, σε HDR, έτσι, για γρήγορη ταχύτητα. Υπάρχει και οπτικό σταθεροποιητής εικόνας για να μπορείς να βγάζεις βίντεο την ώρα που προχωράς, ας πούμε, έτσι, και να μην κουνιέται πάνω κάτω το βίντεο, ή ακόμα να βγάζεις φωτογραφίες το βράδυ που χρειάζεται οπτικό σταθεροποιητής για να μην βγαίνει κουνημένη φωτογραφία. Και έχει και ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Εντάξει, έχει Bluetooth, έτσι, και τα σχετικά, έχει και NFC, δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα ειδικό ηχιάκι που προσφέρει η Sony NFC, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή πηγαίνεις, ακουμπάς το κινητό πάνω στο ηχείο και αρχίζει και παίζει εκεί πέρα κατευθείαν. Εγώ τώρα έχω κάνει κάτι άλλο, γιατί βλέπετε, έχω μαζί μου εδώ πέρα και λίγο νερό, διψάω, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, έχω συνδέσει με Bluetooth τώρα εγώ το ηχείο που έχω εδώ από πίσω μου, εδώ, και παίζει η μουσική που έχω μέσα στο κινητό, έτσι, μπορώ να αυξομοιώσω την ένταση του ήχου κανονικά, και επίσης αφού σιγουρευτώ το όλα είναι ok, έτσι, το παίρνω αυτό εδώ πέρα το τηλέφωνο που κρατάω, το παίρνω, έτσι, και το πετάω μέσα στο νερό. Το τηλέφωνο είναι εδώ μέσα, έτσι, δουλεύει κανονικά, σας το δείχνω εκεί πέρα να φαίνεται, ψαράκι κανονικά, εδώ το βλέπετε, και το ηχείο που είναι έξω, το οποίο δεν είναι αδιάβροχο, παίζει μουσική κανονικά, ακούτε. Ακούγεται κανονικά η μουσική, και αφού έπλυνα το τηλέφωνο μου, και είναι και παγωμένο το νερό, διαμαντή θα σε σκίσω, παγωμένο το νερό, έχει παγώσει το χέρι μου εδώ, βγάζω και το τηλέφωνο έξω, το οποίο δουλεύει κανονικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, έτσι, και πηγαίνω εδώ, πατάω και pause, να σταματήσει η μουσική γιατί κάνει πολύ φασαρία και με ενοχλεί. Πλήρως αδιάβροχο το Xperia Z, μπορεί να είναι στο νερό για μία ώρα και σε βάθος μέχρι 1 μέτρο, δεν προορίζεται για χρήση στη θάλασσα γιατί μπορεί να πάθουν κάτι τα λάστιχα από το αλάτι, αλλά άμα το βουτήξετε μαζί του στη θάλασσα, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να το βγάλετε από την τσέπη, έτσι, να το τινάξετε λιγάκι, να πάρετε ένα λάστιχο, να το ξεπλύνετε από τα λάτια και μια χαρά θα είναι, θα αντέξει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αντέχει και τις πτώσεις γενικά, αλλά προτίμησα να μην το δείξω αυτό, γιατί δεν ξέρω πόσο αντέχει τις πτώσεις. Το νερό το έχω δοκιμάσει πάρα πολύ, κάθε μέρα κάνει τον μπανάκι του, το Xperia Z δουλεύει μια χαρά, κυκλοφορεί στο τέλος του Μαρτίου σε μια τιμή στα 700 ευρώ, LTE τηλέφωνο με 16 GB αποθηκευτικό χώρο, αδιάβροχο, φοβερά specs, εντάξει, άμα πάρετε αυτό το τηλέφωνο και πάτε σε μια καφετέρια και αποφασίσετε να το ρίξετε μέσα σε μια γυάλα στο κέντρο της καφετέριας, θα σας κοιτάζουν όλοι, έτσι, είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά λοιπόν, Xperia Z, έχω πάθει πλάκα, είναι πολύ ωραία συσκευή με τεράστια αυτονομία επίσης. Αυτά. the new controller. And here it is, the DualShock 4. Είδαμε το νέο πολυσυζητημένο χειριστήριο του PlayStation 4, το DualShock 4. Το share πλήκτρο επιβεβαιώθηκε, όπως επίσης η ύπαρξη ηχείου, η έξοδος ακουστικών και η επιφάνεια αφή στο μπροστινό μέρος. Το DualShock 4 διαθέτει επίσης μια φωτεινή επιφάνεια στο πίσω μέρος, την οποία αντιλαμβάνεται η νέα κάμερα που συνοδεύει το PlayStation 4, και έτσι το χειριστήριο θα μπορεί να προσφέρει λειτουργίες σαν αυτές που βλέπουμε σήμερα από το PlayStation Move. Συνολικά, το νέο χειριστήριο της Sony θα είναι πολύ περισσότερο αλληλεπιδραστικό με την κονσόλα από ό,τι μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει. And reduce the controller latency. Όπως βλέπετε, έχω βάλει μπλουζάκι PlayStation σήμερα, και ο λόγος που το έκανα είναι προφανώς γιατί πλέον ζούμε σε ρυθμούς PlayStation 4. Η Sony έκανε τη μεγάλη έκπληξη και ουσιαστικά πρώτη ξεκίνησε τον χορό των next gen παιχνιδομηχανών. Έτσι, ανακοίνωσε το PlayStation 4 σε ένα ειδικό event που έγινε στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς μια εβδομάδα πριν από σήμερα. Μπροστά σε ένα κοινό περίπου 3.000 ανθρώπων έδειξε πώς θα είναι το χειριστήριο, το οποίο είναι καινούριο, έτσι, με μια επιφάνεια αφής μπροστά και πάρα πολλά ωραία πραγματάκια, καινούρια σχεδία, καινούρια πληκτράκια. Δεν έδειξε πώς θα είναι η κονσόλα, έδειξε όμως πώς θα λειτουργεί όσον αφορά στα διάφορα παιχνίδια και τις δυνατότητες multimedia και sharing, και μάθαμε και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή. Φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα που δεν ξέρουμε θα τα μάθουμε μέχρι το καλοκαίρι, που είναι η E3. Η Sony έκανε πρώτο βήμα, λοιπόν. Η κάμερα του MAD βρέθηκε στον χώρο εκεί πέρα, και έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ με όλες τις ανακοινώσεις και τα βασικά πράγματα που μας είπε η Sony κατά την παρουσίαση του PlayStation 4. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε. Η Sony, στα πλαίσια του περιβόητου PlayStation Meeting της Νέας Υόρκης, το οποίο παρακολουθήσαμε από κοντά, ανακοίνωσε το PlayStation 4, την επόμενης γενιάς συσκευή οικιακής διασκέδασης της ιαπωνικής εταιρείας. Η ίδια η κονσόλα δεν έκανε την εμφάνισή της, ούτε γνωρίζουμε πόσο θα κοστίζει, ωστόσο, μάθαμε ότι θα κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια των γιορτών, δηλαδή προς το τέλος της φετινής χρονιάς. Αυτό που τονίστηκε είναι ότι το PlayStation 4 θα αποτελεί μια πραγματικά φιλική προς τους developers πλατφόρμα ανάπτυξης, αφού τα τεχνικά του χαρακτηριστικά προέκυψαν ύστερα από συνεχείς συζητήσεις μαζί τους. Η σύντομη αναφορά που έγινε στα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαίωσε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα που μοιράζεται υποσυστήματα με αυτά των σύγχρονων υπολογιστών. Η έκπληξη ήρθε στον τομέα της μνήμης, η οποία ανέρχεται στα 8 GB τεχνολογίας GDDR5. Αμέσως μετά αποκαλύφθηκε και το νέο χειριστήριο, με την παρουσίαση να συνεχίζει με τα βασικά χαρακτηριστικά της κονσόλας. Θα μπορείτε να κάνετε suspense στην κονσόλα σας, όπως περίπου συμβαίνει με τις φορητές συσκευές, και θα μπορείτε να επιστρέφετε ανα πάσα στιγμή στο σημείο που είχατε μείνει, χωρίς να χρειάζεται να κινήσετε πάλι το μηχάνημα από την αρχή. Επίσης, θα μπορείτε να ξεκινήσετε να παίζετε ένα παιχνίδι τη στιγμή που αυτό αρχίζει να κατεβαίνει από το ίντερνετ, χωρίς να περιμένετε να ολοκληρωθεί το download. Θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο social στοιχείο, είτε αυτό αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, είτε το ίδιο το PlayStation Network, με πρωταγωνιστικό ρόλο να καταλαμβάνει ο εύκολος διαμοιρασμός των βίντεο μέσα του share button του χειριστηρίου. Οι social λειτουργίες θα ενισχυθούν και από την επέκταση του PlayStation Network σε tablets και κινητά μέσω της πλατφόρμας PlayStation Mobile. Η παρουσία της Gaikai θα διευκολύνει και τις διαδικασίες video streaming και video sharing με διάφορους τρόπους. Θα μπορείτε να κάνετε ζωντανό streaming του παιχνιδιού που παίζετε μέσω του Ustream και του Facebook, και ταυτόχρονα οι φίλοι σας θα μπορούν να σχολιάζουν, με τα σχόλια αυτά να μπορείτε να τα βλέπετε άμεσα στην οθόνη σας. Επίσης, θα γίνεται και live gameplay sharing, στα πλαίσια του οποίου θα μπορεί ένας φίλος σας να παίξει το δικό σας stream ή απλώς να σας δώσει κάποιο χρήσιμο αντικείμενο που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Στην πορεία θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα remote play όλων των τίτλων του PS4 στο PlayStation Vita, όπως και το streaming τίτλων από τις παλαιότερες κονσόλες της Sony μέσω του PlayStation Cloud, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στην έννοια προς τα πίσω συμβατότητα. Προφανώς και είδαμε πολλά παιχνίδια, όπως το ενδιαφέρον νέο IP NAC, το Killzone Shadowfall της Guerrilla, το Drive Club της Evolution Studios, το Infamous Second Son της Sucker Punch και το open world puzzle game The Witness. Από πλευράς τρίτων developers, είδαμε το Deep Down της Capcom που βασίζεται στη νέα μηχανή γραφικών Panta Rhei. Ανακοινώθηκε πως το PlayStation 4 θα δούμε το πολύ αναμενόμενο Watch Dogs, το αρκετά ενδιαφέρον Destiny της Bungie, αλλά και το Diablo 3 της Blizzard. Σε γενικές γραμμές, επρόκειτο για μια γεμάτη παρουσίαση που δημιούργησε ιδιαίτερα θετικές προσδοκίες για την επερχόμενη κονσόλα της Sony. Σιγά σιγά και μέχρι το καλοκαίρι θα μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες, και εμείς εντός των Games θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους. 30 years ago. Κατά τη διάρκεια του PlayStation Meeting είδαμε τον επόμενο Killzone τίτλο που θα κυκλοφορήσει ως Killzone Shadowfall. Εντυπωσιακά σκηνικά εκτελήχθηκαν σε ένα επικό gameplay clip μεγάλης διάρκειας, πλάνα από το οποίο βλέπετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Το βίντεο μας ταξιδεύει σε μια πανέμορφη πόλη που όμως καταστρέφεται από τους Shellgast. Τα γραφικά κλέβουν την παράσταση τόσο σε επίπεδο σκηνικών όσο και σε επίπεδο φωτισμών και εκρήξεων. Αναμφίβολα το Killzone Shadowfall είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του PlayStation 4. Η πρώτη εκπομπή του Μάρτιου και η πρώτη εκπομπή της Άνοιξης ουσιαστικά φτάνει στο τέλος της. Μια εκπομπή που είχε σήμερα τα πάντα, έτσι. Δηλαδή είχαμε δύο αποστολές, δύο ρεπορτάζ με φοβερά προϊόντα HTC One κινητό και φυσικά PlayStation 4. Το πιο σημαντικό απ' όλα, η Sony έκανε πρώτη την κίνηση για next gen κονσόλες. Περιμένουμε και την κίνηση της Microsoft. Γενικότερα πολλά πράγματα θα συμβούν μέσα στο Μάρτιο. Έχουμε πολύ ωραία παιχνιδάκια για την τρέχουσα γενιά κονσολών. Έχουμε αποκλειστικούς τίτλους για το Xbox 360. Έχουμε για όλες τις κονσόλες. Γενικότερα ο Μάρτιος θα είναι full με παρουσιάσεις και εδώ πέρα μέσα από το Games μπορείτε να βλέπετε κάθε εβδομάδα τα πάντα γύρω από το αγαπημένο μας hobby και φυσικά μπορείτε να μπαίνετε και στο Enternity.gr, το site με το οποίο συνεργαζόμαστε και εκεί πέρα μπορείτε να έχετε καθημερινά, έτσι, όχι μια φορά την εβδομάδα, έτσι, ενημέρωση για τα διάφορα games που κυκλοφορούν, για ειδήσεις, παρουσιάσεις, gadgets και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής και αφού είδαμε τα περισσότερα πράγματα από αυτά που αφορούν το PlayStation 4, αφήσαμε για το τέλος ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από ένα παιχνίδι που ανακοίνωσε η Capcom με μια καινούρια μηχανή γραφικών για το PlayStation 4, η μηχανή γραφικών... Την έχουν ονομάσει εκεί πέρα οι Ιάπωνες Panta Rhei, την είπανε, αλλά άμα το διαβάσεις στα ελληνικά είναι τα Panta Rhei ουσιαστικά. Έτσι, ελληνική έτσι, η φράση. Πολύ ωραία γραφικά έχει και το παιχνίδι φαίνεται να είναι ένας διάδοχος του Dragon's Dogma. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα κυκλοφορήσει, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας αφήσουμε έτσι να σας τρέξουν τα σάλια, να τελειώσει το τρέξιμο των σαλιών σήμερα με το PlayStation 4, βλέποντας το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, happy gaming! Γεια σας! Useless magic could have me poking lines in the old market for one-tenth the hassle of your empty venture. Why are we following him anyway? Let's find this bloody third gate.